κίνδυνο που έχουμε και το πρόβλημα, ότι δυστυχώς θεωρείται ακόμα σήμερα η μητρότητα ως εμπόδιο στην καριέρα αλλά και στην ίδια την εργασία μιας γυναίκας. Αυτό είναι διεθνώς και στη χώρα μας ισχύει, γι' αυτό έχουμε και πολλές καταγγελίες γυναικών που δεν τις παίρνει ο εργοδότης στην εργασία διότι θα αποκτήσει παιδί κάποια στιγμή. Υπάρχουν εταιρείες που βάζουν να υπογράψουν γυναίκες ότι δεν θα γεννήσουν, δεν θα παντρευτούν. Έχουμε απολύσεις εγγύων γυναικών, δηλαδή έχουμε... μια σειρά επιχειρήσεις εκμεταλλεύτηκαν την κρίση και δυστυχώς μέσα σε αυτή τη ζούγκλα που λέμε των εργασιακών σχέσεων υπάρχει και αυτό το κομμάτι που αφορά κατά κύριο λόγο τις γυναίκες. Υπάρχουν οι νόμοι που καταστρατηγούνται. Εμείς προσπαθούμε και παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει μια τέτοια καταγγελία. Υπάρχει επιθεώρηση εργασίας που θα εντονιστούμε ακόμα καλύτερα να παρεμβαίνουμε και σε αυτές τις παραβιάσεις. Ξέρετε όμως κάτι, το κάνουν με έναν δόλιο τρόπο. Δεν σου λέει στο επιβάλλω, σου λέει ουσιαστικά έτσι όπως μας το έδωσε η Νεφέλη Γερού, σου δίνω τη δυνατότητα. Την επιλογή. Την επιλογή. Σου λέει επιλογή. Σου λέει επιλογή. Σου λέει λοιπόν ότι εσύ αν θέλεις το παίρνεις αυτό το πράγμα, το δέχεσαι. Αν δεν θέλεις όχι, αλλά άμα το κάνει ένας, μία, δύο, τότε ο άλλος που δεν το επιλέγει μπαίνει ενδεχομένως σε μια δυσμένεια. Ασφαλώς. Τα εργασιακά δικαιώματα πρέπει να... τα δικαιώματα τα εργασιακά πρέπει να τηρούνται με βάση συλλογικές συμβάσεις, κλαδικές συμβάσεις, με τη θέληση του αντίστοιχου συνδικάτου και της εργοδοσίας. Δεν μπορεί από μπορεί μόνος του εργοδότης. Να δίνει οποιαδήποτε επιλογή η ίδια αποφασίζει στους εργαζομένους. Δηλαδή, όχι, γι' αυτό λέω ότι έχουν μεγάλη σημασία. Όχι, έχουν μεγάλη σημασία και οι νόμοι, εδώ να μιλήσουμε για τη χώρα μας, και οι νόμοι που υπάρχουν να ισχύουν, γιατί έχουμε αρκετούς νόμους που προστατεύουν τη μητρότητα. Βέβαια, χρειάζονται και κάποιες αλλαγές, κάποιες ρυθμίσεις που εμείς έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις. Αλλά αυτό λέω. Οι νόμοι όμως δεν τηρούνται. Ναι, αυτό λέω, ότι ενώ έχουν νόμους δεν τηρούνται. Ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν παρεμβαίνουμε και λέμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε, δεν επιτρέπεται να δέχεται μια εργαζόμενη και αυτό πρέπει και η πολιτεία να την προστατεύει, αλλά και το αντίστοιχο συνδικάτο που υπάρχει στο χώρο εργασίας, να παρεμβαίνει ο εργοδότης στα δικαιώματα που έχει η γυναίκα στην άδεια μητρότητας. Τώρα, εάν πέρα από την άδεια μητρότητας, τη γονική άδεια, μπορεί να γίνει και κάτι περισσότερο, εμείς το διεκδικούμε. Σαν Γενική Γραμματεία. Δηλαδή, τι λέμε, και έχουμε πάει και σε ορισμένους εργοδότες, κυρίως στις τράπεζες, και λέμε ότι αφού τελειώσει με την άδεια μητρότητας η γυναίκα και επιστρέψει στην εργασία, επειδή στον ιδιωτικό τομέα ο χρόνος που δίνεται δεν είναι αρκετός όπως το δημόσιο, μπορεί μια γυναίκα, και εμείς το παροτρύνουμε αυτό, γενικά παροτρύνουμε να θυλάζουν οι γυναίκες, γιατί έχει πολλά ωφέλη και το μοραλική ίδια η γυναίκα. Λοιπόν, στον ιδιωτικό τομέα, λοιπόν, όταν μια γυναίκα πέρα από τους 6 μήνες θέλει να θυλάσει κι άλλο, να δίνεται... 6 μήνες είναι ο προβλεπόμενος χρόνος. Στο δημόσιο είναι πιο πολύ, δηλαδή κοντά στον 1,5 χρόνο γίνεται, ας πούμε, με όλες τις άδειες κλπ. Στο ιδιωτικό είναι λιγότερος ο χρόνος, υπάρχει και το μειωμένο ωράριο, αλλά αυτό περισσότερο έχει το να κάνει με, το, με τον εργοδότη. Αυτό είναι στη θέληση του εργοδότη, δηλαδή δεν το δίνουν όλοι οι εργοδότες. Ας το παραχωρήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά επιστρέφει μια γυναίκα και ακόμα θυλάζει. Επειδή εμείς θέλουμε γυναίκα να συνεχίζει να θυλάζει, προτείνουμε στις επιχειρήσεις να κάνουν ένα χώρο στο χώρο εργασίας, δεν κοστίζει πολύ, θέλει ένα ψυγείο, ένα νηπτήρα, ώστε η γυναίκα να μπορεί, εφόσον δεν έχει άλλη άδεια, να έχει μια τράπεζα γάλατος, ατομική τράπεζα γάλατος, να φυλάσει το γάλα της, να το αποθηκεύει και όταν θα γυρίσει σπίτι να το δίνει στο παιδί της. Αυτό όμως προϋποθέτει να τηρείται πρώτα η άδεια κανονική. Δηλαδή μπορούμε να προτείνουμε και άλλα μέτρα, τα προτείνουμε. Επίσης υπάρχει νόμος στην Ελλάδα που ενισχύει το δημόσιο θυλασμό. Εμείς έχουμε ετοιμάσει, πέρα από τις παρεμβάσεις που σας είπα που κάνουμε και τις ενημερώσεις και μαζί με το Υπουργείο Υγείας που και αυτό παροτρύνει τις γυναίκες και ενθαρρύνει τις γυναίκες να θυλάζουν για αρκετό διάστημα. Δηλαδή η Παγκόσμια Τράπεζα Υγείας λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε μέχρι 6 μήνες το παιδί να τρέφεται με το μητρικό γάλα. Λοιπόν, εκτός από αυτά έχουμε ετοιμάσει ένα νομοσχέδιο
το οποίο είναι έτοιμο να μπει στη Βουλή για την ουσιαστική ισότητα. Εκεί έχουμε μέτρα και προτάσεις πώς πρέπει να τηρείται η ισότητα στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Και υπάρχει και ειδικό άρθρο που παροτρύνει τις εταιρείες να κάνουν σχέδια ισότητας, να δίνουν τα δικαιώματα στις γυναίκες για τη μητρότητα και για τις γονικές άδειες γενικότερα. Επίσης, θεωρούμε ότι πρέπει να αρχίσει και να γίνεται ένας κοινωνικός διάλογος με τις επιχειρήσεις, με το κράτος, με τα συνδικάτα και να βλέπουν και τέτοια ζητήματα. Παρεπιπτόντως, τώρα που θα αρχίσουν οι κλαδικές συμβάσεις που ελευθερώνεται πια αυτό το πεδίο, πρέπει και τα συνδικάτα να βάζουν και τέτοια θέματα. Παλιά είχαμε. Δηλαδή, το 9 μήνο, παραδείγματος χάρη στην Εμπορική Τράπεζα, όταν ήταν πια Εμπορική Τράπεζα, που το είχε το δημόσιο, το κατακτήσαμε με επιχειρησιακή σύμβαση. Έχουν γρέψει πολύ τα πράγματα και τα τελευταία χρόνια. Ένα άλλο σοβαρό. Έχουν γίνει τόσα βήματα πίσω που πρέπει να, να γίνουν. Ναι, γι' αυτό κάνουν πολλές παρεμβάσεις με πολύμορφες μορφές. Και τελειώνω με αυτό που θα σας πω. Επίσης, θα καθιερώσουμε το σήμα ισότητας σε εταιρείες. Δηλαδή, αν μια εταιρεία ακολουθεί πολιτική ισότητας, δηλαδή προσλαμβάνει γυναίκες, έχει αξιοποιήσει. Στην καριέρα της γυναίκα έχει την ίδια εξέλιξη με τον άντρα και τηρούνται και όλες αυτές οι άδειες που αφορούν το παιδί, θα παίρνει ένα σήμα ισότητας. Και αυτό βέβαια θα επιστρέφεται ή θα παρακολουθούνται από τη Γενική Γραμματεία η εταιρεία πώς πάει και ή θα το κρατάει ή θα το παίρνουμε πίσω. Δηλαδή προσπαθούμε με πολλές μορφές όχι μόνο να στηρίξουμε και το θυλιασμό. Καλά, η εταιρεία τώρα που επειδή συνεχίζεται την κουβέντα, να σας πω, ο επιχειρηματίας που μας ακούει θα πει δεν θέλω το σήμα ισότητας, κάνε μου καμιά φορά ελάφρυνση αν είμαι εντάξει, αν πληρώνω τους μισθούς την ώρα, αν δεν κάνω πωλήσεις, αν τηρώ αυτά που πρέπει να τηρήσω, κάνε μου καμιά φορά ελάφρυνση να πάρω μια ανάσα. Το ένα δεν θα μείνει κανείς από τη χώρα, γιατί είναι από την υπογεννητικότητα που έχουμε. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης, που ενδιαφέρονται οι εταιρείες, τουλάχιστον στα λόγια το λένε. Στα πλαίσια αυτά, σαφώς θα παίξει ένα ρόλο. Ακούω, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, βλέπω εδώ τον Γιάννη τον Τρουπή. Θα έρθει να μας πει το ρεπορτάζ από τη Νέα Δημοκρατία.